διαδικασίας, της συνέχισης της διαδικασίας. Καταρχήν, και επειδή είναι και δημόσια η συνεδρίαση, ο νόμος αυτός, ο 4339, είναι ο πρώτος νόμος ο οποίος πραγματικά οργανώνει με λεπτομέρεια το ρυθμιστικό και ελεγκτικό και δικαιοδοτικό, διότι δεν έχει κανονιστικό ρόλο, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αφήστε έξω το 2α, δεν μιλάω τώρα για το άρθρο 2α. Δεν θέλω να φάω χρόνο, σας αναφέρω όμως για τα πρακτικά, απλώς τους αριθμούς των άρθρων, δηλαδή είναι το άρθρο 1, το άρθρο 11, το 12, το 13. Τα έχω αναλυτικά, δεν είναι σωστό, το άρθρο 14, το 15, όπου με τρόπο αναλυτικό και συγκεκριμένο και μη επιδεχόμενο πολλών ερμηνεών. Άλλωστε θυμίζω ότι σε αυτό το νόμο είχαν συμπέσει και συνάδελφοι, αν θυμάμαι καλά, από το Ποτάμι, από το Πασόκ και από άλλες παρατάξεις, σε άρθρα συγκεκριμένα. Είναι ο νόμος λοιπόν ο οποίος πραγματικά ισχυροποιεί τις διαδικασίες, τον ελεγκτικό ρυθμιστικό ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει όμως το άρθρο 2α, το οποίο μπήκε ύστερα ως τροπολογία, είχε μπει, και για το οποίο είναι προφανές ότι αναφέρεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και για το οποίο επίσης είναι προφανές, επειδή γνωρίζετε όλοι αυτό το άρθρο, τι λέει αυτό το άρθρο, ότι για μόνη την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν έγινε δυνατόν να υπάρχει εσουρού, κατά τα άλλα όλος ο νόμος είναι για το εσουρού και ισχύει, επιτρέψτε μου να σας πω, και ισχύει. Είναι προφανές, ούτε καταργούνται νόμοι χωρίς άλλο νόμο. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, την ξέρετε αυτή τη διαδικασία. Για το σύνολο του νόμου εννοώ. Μιλάω τώρα για το 2α. Λέει το 2α, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή για αυτή που ήδη έγινε, με την επιχείρηση, ας πούμε, η οποία προφανώς δεν έχει λήξει και δεν θα λήξει μετά την απόφαση του ΣΤΕ, δηλαδή την αδειοδότηση των 4 υπερθεματιστών, κλείνει αυτή η διαδικασία. Σταμάτησε αυτή η διαδικασία με την απόφαση του ΣΤΕ και δεν ισχύει πλέον, είναι άκυρη. Το άρθρο λοιπόν 2α λέει αυτό, ότι για αυτή την πρώτη διαδικασία και μόνο, διότι κατά τα άλλα ο ίδιος ο νόμος ισχυροποιεί ότι το ΕΣΟΡΟΥ έπρεπε να κάνει τη διαδικασία, θα ίσχυε η απόφαση και η διαδικασία, η διαγωνιστική, την οποία προέκρινε ο Υπουργός και το Συμβούλιο, η Γενική Γραμματεία Τύπου. Δηλαδή, ήδη αυτό είναι καταργημένο. Επί της ουσίας δεν μπορεί για δεύτερη φορά να ισχύσει, είτε κατ' επίκληση του ΕΣΟΡΟΥ, είτε όχι. Μιλάω λοιπόν ανοιχτά για να είμαστε σαφείς και να μην περιπέσουμε σε... Γιατί είμαστε αρκετοί εξημώνει νομικοί και έγκριτοι νομικοί, αλλά και είμαστε όλοι και πολιτικοί οι οποίοι νομοθετούμε ή αντιπολιτευόμενοι είτε βρισκόμενοι στη διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι. Η τροπολογία που έρχεται είναι εκ του περισσού για να διασαφανίσει απολύτως αυτό το οποίο εμείς χρειάστηκε και 3 ώρες να συζητήσουμε, να διασαφανίσει απολύτως ότι και μέχρι τις εκδόσεως του γράμματος της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε κάθε περίπτωση το καταργημένο 2α αναστέλλεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει επίκληση η εκτελεστική εξουσία για να συνεχίσει, διότι περί αυτού θα επρόκειτο, αντιλαμβανόμαστε, τη διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή να βγάλει και τους άλλους υπερθεματιστές. Έχουν τελειώσει αυτά, έχουν κλείσει. Άρα πιστεύω ότι μετά τις διευκρινήσεις τις οποίες μεταξύ μας, μέσα από τη συζήτηση, καθώς μιλήσαν, αντιλέξαν και τα λοιπά, έχουν δοθεί. Τυχαίνει να είμαστε και εμείς 25 σήμερα εδώ παρόντες, σαν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά ευτυχώς είναι της πολιτικής και δεν είναι των καθαρών χεριών. Δεν κινδυνεύουμε ούτε εμείς ούτε η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα να περιπέσει σε τέτοιες καταστάσεις πολιτικής ανομαλίας. Έτσι. Λοιπόν, είναι νομίζω πάρα πολύ σαφές αυτό το ζήτημα. Εάν συνεχίσουν να υπάρχουν, πέραν της διαβεβαίωσης που έδωσα εγώ, διότι μου ζητήθηκε ενστάσεις, θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα στη βδομάδα, μέσα στη Βουλή, να υπάρξουν, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα ζητήματα οι διευκρινήσεις ή να ζητηθούν από την κυβέρνηση. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία της διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προταθής
ως ενδεχόμενα πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως υπήρξε, καθώς υπήρξε συνοδοιπόρος σας, όπως είπατε και εσείς προηγούμενα, και εξέχων στέλεχος της Παράταξης της Δημοκρατίας, πολιτικός αντίπαλος της παράταξής μας επί 30 συναπτά χρόνια, και εξελέγει με τις σημαίες αυτής της αντιπαλότητας, όπως και εμείς εκλεγόμαστε με τις σημαίες της αντιπαλότητας της άλλες απόψεις, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου δεν να πω ότι εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι στα ζεστά χρόνια του 2006, 2007, 2008 που ήταν ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης, έχουμε όχι απλά αρθρογραφήσει, συγκρουστεί δημοσίως επί της ουσίας για σοβαρά ζητήματα που άπτονται του έργου του, των αποτελεσμάτων του, όχι απλά είχαμε ασκήσει κριτική, είχαμε ασκήσει και ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση ισχυρή. Αυτά είναι γεγονότα. Αυτά είναι δεδομένα. Και κάθε φορά εξετάζουμε τη συνολική διαδρομή κάθε ανθρώπου, κάθε στελέχους, με το σύνολο των αποφάσεων την αποτιμούμε, την εκτιμούμε. Και ο ίδιος ο κύριος Πολύδωρος, τον οποίο συνάντησαν σήμερα μετά τις δημόσιες εκφράσεις των απόψεων των κομμάτων κτλ. Και ο ίδιος με εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα ήθελε η υποψηφιότητά του και ούτε σαν τέτοια προτάθει, άσχετο της τύχης της οποία έτυχε από πλευράς δημόσιας αντιμετώπισης των κομμάτων, να αποτελεί ας πούμε μια οριακή πρόταση, μια πρόταση μιας παρατάξεως. Ακριβώς διότι δεν είναι της παρατάξεως μας, θα είναι μια προσπάθεια, επαναλαμβάνω ανεξάρτητα πώς εξελίφθη, μιας ευρύτατης ευρείας συμφωνίας. Γι' αυτό ακριβώς δεν νομίζω και δεν, από την πλευρά μου δηλαδή, δεν θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση εν συνόλο μάλιστα όπως έγινε. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή συζήτηση, όπως και η προηγούμενη συζήτηση, προσέθεσε, έβαλε κάποια βήματα στην συνεννόηση. Και σας λέω ευθέως ότι κατά τη γνώμη μου αυτά τα βήματα θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να αποτυπωθούν. Θα ήθελα για λόγους τεχνικούς να γίνει διάλειμμα ενός τετάρτου, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να προλάβουν το εξής για να έχουμε ένα σχετικό ψηφοδέλτιο. Προσχωρώ στην άποψη που είτε έτσι αλλιώς είχαμε κάνει την πρόταση για τον κύριο Ροδόλφο Μωρόνη να είναι επικεφαλής και πρόεδρος. Προτείνω να είναι αντιπρόεδρος ο κύριος Μουλόπουλος Βασίλης, και θέτω επίσης στην ίδια την πρόταση, επειδή δεν θα είναι πλέον ο κύριος Πολύδωρας, την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Κιάου. Θα παρακαλούσα πολύ τις υπηρεσίες να διαμορφώσουν μια σχετική πρόταση, διότι θα ήθελα, επιτρέψτε μου ας πούμε αυτό τον τόνο, επειδή εκ του κανονισμού έχω αυτή τη δυνατότητα, αυτή η πρόταση είτε να τεθεί ξανά σε συζήτηση, είτε και κατευθείαν αν χρειαστεί σε ψηφοφορία, για να αποτυπωθεί η παρούσα διάθεση στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως Πρόεδρε, δεν είπαμε αυτό. Συγχωρείτε, δεν είπαμε αυτό εμείς. Αν μου επιτρέπετε. Άλλο είπε ο κύριος Μιχάλης. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Εάν καλώς, καταρχήν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι τίθεται ένα ευρύτερο θέμα. Εμείς θέσαμε δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα, το ευρύτερο νομικό, δηλαδή της ανάγκης να έχουμε μια σαφή διάταξη. Εσείς έχετε την άποψη, σεβαστή απολύτως και η πλειοψηφία, ότι αυτή η διάταξη είναι σαφής και επαρκής. Εμείς έχουμε την άποψη ότι αυτή η διάταξη είναι ασαφής και ανεπαρκής. Και επίσης, δευτερευόντως, αλλά με ελάσσον τμήμα του συλλογισμού, αναφερθήκαμε την έσεξη μόνο στα πρόσωπα, άλλοι όχι. Τι έννοια έχει αυτή τη στιγμή να μεταβάλλετε πρόταση την οποία έχετε ήδη υποβάλει και να ζητήσετε πλειοψηφία, νέα ψηφοφορία και να επιδιώξετε να επιτύχετε πλειοψηφία επ' αυτής? Έχει καμιά έννοια, βοηθά την συνένεση? Δεν θα ήταν κατά πολύ φρονιμότερο διαπιστωθήσεις, από ό,τι καταλάβατε και εσείς, της μη συμφωνίας επαρκούς πλειοψηφίας στο πρόσωπο του κυρίου Βίρονα Πολύδωρα να διακοπεί η συνεδρίαση και να επιδιωχθούν αυτές οι συνενέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα αποτέλεσμα? Έχω την εντύπωση ότι η προσπάθεια, εάν το αντιλαμβάνομαι, είναι προσπάθεια επίτευξης αρνητικού αποτελέσματος πλέον. Υπάρχει λόγος γι' αυτό? Υπάρχει λόγος να ευθυδιάζεται η αντιπολίτευση εντός της αιθούσης με αλλαγή προτάσεως? Εκτός, ξαναλέω και με συγχωρείτε που το λέω, δεν θέλω να σας το χρεώσω, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια ευρύτερη σκέψη, επιτεύξεως αρνητικής πλειοψηφίας. Λοιπόν,
Θέλετε κι εσείς να μιλήσετε πριν, τι θέλω να πω. Ναι, βεβαίως κύριε. Επειδή εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει λόγος, ότι η πρότασή σας είναι επικοδομητική, θέλουμε να ξέρουμε αν μας δίνετε τη δυνατότητα μετά τη διακοπή να τοποθετηθούμε, γιατί έχουμε να σας κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Βεβαίως θα τοποθετηθούμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο ευθέως.